Στον πάγο, αναφέρει η εφημερίδα, Δευτέρα 20 Μαρτίου σήμερα, 160.000 ακίνητα. Άχρηστα τα μισά σπίτια της Κρήτης. Το ενεργειακό πιστοποιητικό βγάζει εκτός αγοράς το 50% του κτηριακού αποθέματος της Κρήτης. Απαραίτητες επενδύσεις δισεκατομμυρίων για να γίνουν κατάλληλα τα σπίτια αυτά. Στήριξη ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις. Ως το 2030 δίνει προθεσμία η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναβάθμιση των κατοικιών. Και πάμε ευθύς αμέσως, καθώς έχουμε λάβει κάποια ερωτήματα μετά το πρωτοσέλιδο. Εδώ το ρεπορτάζ των συναδέλφων στην εφημερίδα, κάποια μηνύματα από τηλεθεατές. Πάμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε περαιτέρω το τοπίο. Πάμε στον κύριο Κώστα Ράπογλου, τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου. Ακινήτων Ηρακλείου και ο τίτλος λίγο να το διορθώσουμε. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, κύριε Ράπογλου? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, δεν θα έλεγα. Ναι. Δεν θέλω να σας διακόψω. Πείτε μας. Ναι, δεν θα έλεγα μετά από αυτά που ακούμε ότι είμαι ιδιαίτερα καλά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, λόγω του ότι, όπως είπατε, σύμφωνα με κοινοτική οδηγία, θα πρέπει να αναβαθμιστούν μέχρι το 2030 πάρα πολλά ακίνητα, χιλιάδες ακίνητα. Οπότε υπάρχει ένας προβληματισμός και μία ανησυχία. Ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο, απορία, ορισμένοι τώρα τηλεθεατές δεν γνωρίζουν, ενεργειακό πιστοποιητικό. Πάμε λίγο να δώσουμε λίγο την ακριβή έννοια του όρου. Ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Ο σκοπός που καθιερώθηκε είναι να διαφημίσει ή να δυσφημίσει ένα ακίνητο, κατατάσσοντάς το σε κατηγορίες, και ο καθένας να μπορεί να επιλέξει, ο κάθε αγοραστής ή ο κάθε ενοικιαστής, αυτό που είναι λιγότερο ενεργοβόρο. Δηλαδή, όπως πάει κάποιος και αγοράζει ένα ψυγείο από μια επιχείρηση και διαλέγει αυτό που θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα, με αυτή τη λογική θα διαλέξει και ένα σπίτι για αγορά ή για ενοικίαση που θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Είτε αυτή είναι ρεύμα, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι φυσικό αέριο. Υπάρχει μια διορία. Αυτό που έρχεται λοιπόν. Ναι, ναι. Για πείτε μας, πείτε μας. Ναι, αυτό λοιπόν που έρχεται να κάνει, υπάρχει μια διορία, όπως είπατε, μέχρι το 2030 για να αναβαθμιστούν όσα κτίρια είναι σε χαμηλές κατηγορίες, που αυτό σημαίνει ότι για τους ιδιοκτήτες ότι πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη βαθιά για να τα αναβαθμίσουν, γιατί μετά το 2030 δεν θα μπορούν ούτε να τα μεταβιβάσουν, ούτε να τα νοικιάσουν τα ακίνητά τους. Και το θέμα είναι πόσο βαθιά λοιπόν, πρέπει να βάλει ένας ιδιοκτήτης το χέρι στην τσέπη για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Εξαρτάται από την έκταση του ακινήτου. Εγώ θεωρώ με τις τρέχουσες τιμές ότι το κόστος μπορεί να αγγίξει τα 400 ή 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για να κάνει μια ενεργειακή αναβάθμιση, ανάλογα βέβαια με την κατάσταση που βρίσκεται το ακίνητο. Αυτό είναι ένα σημαντικό κόστος και γι' αυτό θα πρέπει να βγουν προγράμματα με τα οποία να επιδοτηθεί από το κράτος αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση, γιατί πάρα πολλοί ιδιοκτήτες βρίσκονται σε αδυναμία να πληρώσουν και να αναλάβουν το κόστος αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης. Και πού είναι το πρόβλημα? Ότι αυτοί που δεν θα μπορέσουν να το κάνουν, δεν θα μπορέσουν να νοικιάσουν τα ακίνητά τους, άρα σημαίνει ότι κάποια ακίνητα θα αφαιρεθούν από την αγορά ενοικίων, που αυτό σημαίνει ότι θα λιγοστέψουν τα διαθέσιμα ακίνητα, άρα θα ανέβουν ακόμα περισσότερο οι ήδη υψηλές τιμές των ενοικίων. Βέβαια. Αλυσίδα είναι αυτά. Εννοείται πως είναι αλυσίδα αυτά. Βγαίνει από την αγορά, οπότε μένουν λιγότερα ακίνητα, οπότε ανεβαίνουν και οι τιμές των ενοικίων. Θέλω λίγο να μας φέρετε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα στο κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Ποιες εργασίες δηλαδή πρέπει να γίνουν? Ένας άνθρωπος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και έχει αυτή την απορία. Θα πρέπει να κάνουν θερμοπροσώψεις, να αντικαταστήσουν τα κουφώματα με κουφώματα με διπλά τζάμια, να κάνουν θερμομόνωση στην ταράτσα του κτηρίου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αυτές είναι οι βασικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτηρίου. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
Όπως είπατε, μακάρι να επιδοτηθούν αυτές οι εργασίες. Εκεί είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δει και η κυβέρνηση, καθώς διαφορετικά δεν θα τρέξει η διαδικασία. Λοιπόν. Ναι, πράγματι και άλλη συνέπεια επίσης θα είναι ότι κάποιοι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, όταν πλησιάζει το 2030, θα αναγκαστούν να πουλήσουν τα ακίνητά τους, γιατί μετά το 2030 δεν θα μπορούν να τα μεταβιβάσουν, σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές που υπάρχουν, για να μπορέσουν να αποκομίσουν ό,τι μπορούν. Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Αράπογλου. Τους χαιρετισμούς μας.